Καθίστε παρακαλώ. Αξιότιμο εκπρόσωπο της αυτού μακαριότητας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερονύμου του Δεύτερου, Πανοσολογιότατε Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γαβρίλ Χριστόπουλε, αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνική Εκπρόσωπε για την Κλιματική Αλλαγή, κύριε Χρήστο Ζερεφέ, αξιότιμη κύριε Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριε Μανώλη Αναδρανιστάκη, αξιότιμη κύριε Δικητά Εμή, Ταξίαρχε Μετερολόγε Σπυρίδωνα Μπαρσάκη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της ΕΜΤΕ, κύριε Παναγιώτη Νάστο, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι αξιότιμοι, καλημέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας για την γιορτή της μετεωρολογίας για την φετινή χρονιά και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Διοικητή Εμή να έρθει να κάνει τον ενακτήριο λόγο. Παρακαλώ, κύριε Διοικητή. Θα μου επιτρέψετε εκ νέου να προσφωνήσω τιμητικά τους τιμημένους προσκεκαλεσμένους, αξιότιμοι εκπρόσωποι της αυτού μακαριότητας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου του Δεύτερου Πανσολογιώτα του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γαβρίλ Χριστόπουλε, αξιότιμοι Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνική Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή κύριε Χρήστο Ζερεφέ, αξιότιμοι κύριε Υπηρεσιακή Γραμματέα κύριε Μανώλη Αναδρανιστάκη, κύριε Πρόεδρε της ΕΜΤΕ, κύριε Παναγιώτη Νάστο, αξιότιμοι προσκεκαλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη θετική ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση που σας απευθύναμε από κοινού με την Ακαδημία Αθηνών για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια ημέρα της μετρολογίας. Κάθε χρόνο, από το 1961, και μετά, στις 23 Μαρτίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, τιμώντας την επέτειο της ημέρας εφαρμογής της Συντηρητικής Συνθήκης του, την 23 Μαρτίου του 1950, γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας, διοργανώνοντας εορταστικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρει και ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, ο καιρός, το κλίμα, ο κύκλος του νερού δεν γνωρίζουν εθνικά ή πολιτικά σύνορα και κατά συνέπεια η διεθνή συνεργασία είναι απαραίτητη. Αυτή η φιλοσοφία έχει οδηγήσει το έργο της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Κοινότητας μέχρι σήμερα και είναι αυτή που θα μας καθοδηγήσει και στο μέλλον, καθώς μετοσιώνουμε την επιστήμη σε υπηρεσίες προς την κοινωνία για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού γιορτάζεται ταυτόχρονα και η 150η επέτειος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, αφού αυτός αποτελεί τη μετεξέλιξη από το 1873 του ιδρυθέντος Διεθνή Μετεωρολογικού Οργανισμού. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι εθνικές μετεωρολογικές και υδρολογικές υπηρεσίες εργάζονται κατά πάυσα 24 ώρες το 24ωρο, παρέχοντας μετεωρολογικές προβλέψεις που όλοι πλέον θεωρούμε δεδομένες και ζητάμε να είναι απόλυτα ακριβείς. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο καιρός μας σήμερα είναι πιο ακραίος από ποτέ. Τα καλά νέα όμως είναι ότι οι ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια των μετεωρολογικών προβλέψεων και οι έγκυρες και έγκαιρες προειδοποιήσεις σώζουν ζωές. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, από τη θέση σας, ως πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα, ως ακαδημαϊκή κοινότητα, ως ιδιωτική ή δημόσιοι φορείς της χώρας μας, προσφέρετε στους τομείς της έρευνας και επιστημονικής γνώσης σε θέματα μετεωρολογίας, κλίματος και νερού. Γεγονός που αποτελεί αρρωγό στην εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που η ελληνική πολιτεία έχει ορίσει ως τον αρμόδιο επιχειρησιακό φορέα για τη μετεωρολογική υποστήριξη της χώρας στους τομείς της εθνικής άμυνας, της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. Στην κατεύθυνση αυτή σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας
και εύχομαι σε όλους δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο και συνάμα πολύτιμο έργο μας για την επόδοση των προσδοκιών όλων μας, για την ανάπτυξη της μετεωρολογικής επιστήμης και για ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Θέλετε να κάνετε κι εσείς μια προσφώνηση, κύριε καθηγητά? Όχι. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο γραμματέα να κάνει... Ούτε εσείς θέλετε? Κύριε Πρόεδρε της ΕΜΤΕ, κύριε Νάστο, σας παρακαλώ, διευκολύνετε μας. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Διοικητά της ΕΜΗ, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της Μετεωρολογίας. Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, οι ακραίες μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες γίνονται πιο συχνές και πιο έντονες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, με οικονομικές συνέπειες και μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζώων ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι ήδη εδώ και δεν έχει και πολύ νόημα να μιλάμε για αυτήν σε χρόνο μέλλοντα. Ο άνθρωπος νιώθει αδύναμος να αμυνθεί σε αυτό το ξέσπασμα της φύσης, για το οποίο ευθύνονται οι αλόγιστες δραστηριότητες του, με σκοπό την υπέρμετρη εκμετάλλευση όλων των φυσικών πόρων για την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών. Η κλιματική αλλαγή είναι μέγιστο θέμα ηθικής του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον, επηρεάζοντας και επιλώντας τη ζωή των μελλοντικών γενεών. Το θέμα που επιλέχθηκε από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό για την φετινή Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας είναι το μέλλον του καιρού, του κλίματος και του νερού από γενιά σε γενιά και υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της συντονισμένης προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί από τους σημερινείς γονείς, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των μελλοντικών κοινωνιών των παιδιών μας απέναντι στο κίνδυνο των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η μετεωρολογική πρόγνωση έχει βελτιωθεί πολύ και θα συνεχίσει να βελτιώνεται με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η άριστη συνεργασία μεταξύ των επιχειρησιακών μετεωρολόγων της ΕΜΗ και των ερευνητών συνηγορεί στην κατεύθυνση της κοινής προσπάθειας που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η βελτιστοποίηση της εκτίμησης της μεταβλητότητας του καιρού και του κλίματος προς όφελος της κοινωνίας. Η Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή, η οποία θα επιτευχθεί, όπως είπαμε, τη συνεργασία των επιχειρησιακών μετεωρολόγων της ΕΜΗ και των συναδέλφων πανεπιστημιακών και ερευνητών και αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση τόσο της καιρικής μεταβλητότητας όσο και της εφιστάμενης και υπερχόμενης κλιματικής μεταβολής, με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων του ακραίου καιρού και κλίματος για ένα βιώσιμο πλανήτη που μην ξεχνάμε τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλέσω πάλι στο βήμα τον κύριο διοικητή, τον ταξιάρχο μετεωρολόγο κύριο Σπυρίδωνα Μπανσάκη, ο οποίος θα διαβάσει το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, κύριου Τάλλας. Μήνυμα Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Το μέλλον του καιρού, του κλίματος και του νερού για τις επόμενες γενιές. Ο καιρός, το κλίμα και ο κύκλος του νερού δεν γνωρίζουν εθνικά ή πολιτικά σύνορα και κατά συνέπεια η διεθνή συνεργασία είναι απαραίτητη. Αυτή η φιλοσοφία έχει οδηγήσει το έργο της μεγάλης μετεωρολογικής οικογένειας από το 1873 μέχρι σήμερα και θα μας καθοδηγήσει στο μέλλον. Η απέτηση για την εξειδικευμένη μας γνώση και την επιστήμη μας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Η Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας 2023 είναι πολύ ξεχωριστή, καθώς λαμβάνει η χώρα κατά τη διάρκεια της 150ης επετείου του προκατόχου του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού. Τα τελευταία 150 χρόνια οι εθνικές μετεωρολογικές και υδρολογικές υπηρεσίες έχουν συλλέξει και τυποποιήσει δεδομένα που υποστηρίζουν τις μετεωρολογικές προβλέψεις που θεωρούμε πλέον δεδομένες. Η ιστορία της ανταλλαγής δεδομένων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού είναι μια επιτυχημένη ιστορία επιστημονικής συνεργασίας για τη διάσωση ζώων και μέσων διαβίωσης.
Είμαστε η δεύτερη παλαιότερη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας και να τα γιορτάσουμε φέτος σε μια χρονιά ορόσημο, όταν το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Συνέδριο μας τον φετινό Μάιο θα συμφωνήσει στις στρατηγικές προτεραιότητες για την προώθηση του οράματός μας για έναν κόσμο που είναι πιο ανθεκτικός σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κλίμα, νερό και άλλα περιβαλλοντικά γεγονότα. Έγκαιρες προειδοποίησεις για όλους. Υπάρχει αυξημένη δυναμική πίσω από τη φιλόδοξη προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που σώζουν ζωές θα καλύπτουν όλους τα επόμενα 5 χρόνια. Η πρωτοβουλία Early Warnings for All, που ξεκίνησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, την Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας του 2022 επικυρώθηκε στο COP27 στο Sharm el-Sheikh, που έχει κερδίσει την υποστήριξη από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες από την οικογένεια του ΟΗΕ αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Οι έγκαιρες προειδοποίησεις λειτουργούν, πρέπει όμως να λειτουργούν για όλους. Τα μισά από τα μέλη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού εξακολουθούν να μην διαθέτουν επαρκή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων και πρέπει να καλύψουμε τα κενά στο βασικό σύστημα παρατήρηση, ειδικά στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αλλά και στις αναπτυσσόμενες μικρές νησιωτικές χώρες. Οι έγκαιρες προειδοποίησεις αποτελούν πιο εύκολα επιτεύξιμο στόχο στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και δεν είναι πια πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στα επόμενα 10 χρόνια η αποτυχία μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, η αποτυχία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές αναμένεται να είναι υψηλότερη κίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία. Τουλάχιστον οι μισές καταστροφές σχετίζονται με το νερό. Στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό στη Νέα Υόρκη 22-24 Απριλίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός θα δείξει πώς αυξάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό, όπως οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των παγετώνων θα οδηγήσουν επίσης σε μεγαλύτερο υδατικό στρες. Η καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτων είναι απαραίτητη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εργάζεται σε ένα παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών για το νερό, ώστε να προωθήσει την ελεύθερη ανταλλαγή υδρολογικών δεδομένων. Παρακολούθηση αερίων θερμοκηπίου. Η κλιματική αλλαγή είναι η καθοριστική πρόκληση της εποχής μας. Το πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση θα καθορίσει το μέλλον του πλανήτη μας, των παιδιών και των εγγονιών μας. Αυτό θα τονιστεί στη σύνθεση της 6ης έκθεσης αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία είναι πάνω από 1,5 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη από ό,τι όταν ιδρύθηκε ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός πριν από 150 χρόνια. Ο καιρός μας είναι πιο ακραίος, οι ωκεανοί μας πιο ζεστοί και πιο όξινοι, η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει και οι παγετώνες και οι πάγοι λιώνουν. Ο ρυθμός αλλαγής επιταχύνεται. Τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα παραμένουν σε επίπεδα ρεκόρ. Κι όμως, επί του παρόντος δεν υπάρχει ολοκληρωμένη, έγκαιρη διεθνής ανταλλαγή παρατηρήσεων αερίων θερμοκηπίων στην επιφάνεια και στο διάστημα. Για να καλύψει το κενό, ο WMO επιδιώκει να αναπτύξει μια σταθερή και συντονισμένη παγκόσμια υποδομή παρακολούθησης αερίων θερμοκηπίου. Θα επεκτείνει και θα ενοποιήσει τις μακροχρόνιες δραστηριότητες του στην παρακολούθηση των αερίων θερμοκηπίων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Προγράμματος Global Atmosphere Watch και του ολοκληρωμένου παγκόσμιου συστήματος πληροφοριών για τα αέρια του θερμοκηπίου. Η ιδέα βασίζεται στο εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα World Weather Watch, το οποίο εγκαινιάστηκε στην αρχή της δορυφορικής εποχής και γιορτάζει φέτος την 60η του επέτειο. Παραμένει το χρυσό πρότυπο διεθνούς συνεργασίας. Τα μέλη του WMO μπορούν να είναι περήφανα για τα επιτεύγματά μας στη μακρά και πλούσια ιστορία μας. Ξεκινήσαμε τη ζωή σε μια εποχή κωδικών Morse και τηλεγραφημάτων για μετεωρολογικές προβλέψεις για την αυξηπλοεία. Οι υπερπολογιστές, η δορυφορική τεχνολογία ανοίγουν νέους ορίζοντες για ακόμα πιο αξιόπιστες προβλέψεις καιρού και κλίματος, με τη δυνατότητα μοντέλων χιλιομετρικής κλίμακας. Αλλά ακόμα και σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης,
και μηχανικής μάθησης, εξακολουθούμε να εξαρτώμαστε από την προσωπική αποσίωση και δέσμευση του προσωπικού των εθνικών, μετεωρολογικών και υδρολογικών υπηρεσιών που εργάζονται κάθε μέρα, κάθε χρόνο για να σώζουν ζωές. Σας ευχαριστούμε όλους. Καθηγητής Πέτερ Τάλας, Γενικός Γραμματέας Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Προχωράμε στο κύριο μέρος της ημέρας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να έχω και καθηγητή στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να έρθει να κάνει την παρουσίασή του με τίτλο «Το είδος και το κλίμα από τον Αριστοτέλη στο μέλλον». Ευχαριστώ πολύ. Πανασιολογιότατε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίατε ως πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε διοικητά, παλέμαχοι και βετεράνοι της μετεωρολογίας, καθώς και νέοι που θα κληθείτε να δράσετε σε δύσκολους καιρούς που έρχονται. Πριν από 40 χρόνια οι παλαιότεροι θυμούνται και αντιλαμβάνονται πλήρως τώρα γιατί φωνάζαμε ορισμένοι άνθρωποι, μια χούφτα άνθρωποι, ότι η αποσταθεροποίηση του κλίματος έρχεται και μαζί με αυτήν σπουδαίες αλλαγές που θα επηρεάσουν τη ζωή στον πλανήτη. Η σημερινή ομιλία έχει ένα μακρύ ταξίδι από αναμνήσεις στην ιστορία και τη φιλοσοφία της φύσης, όπως ξεκίνησαν από σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίους φιλοσόφους και επιστήμονες της αρχαιότητος. Το είδος φέτος επελέγει γιατί είμαστε 99% είδωρ, όλα τα έμβια όντα, η βιόσφαιρα. Γιατί το είδωρ είναι ο βασικός διακομιστής ενέργειας. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μεταφέρουμε μεγάλες ποσότητες ενέργειας στην ατμόσφαιρα, που είναι πολύ αραιή, γι' αυτό σας βλέπω και με βλέπετε. Το είδωρ είναι χίλιες τόσες φορές βαρύτερο. Αλλά είναι και αυτό που στηρίζεται, όπως θα δούμε, στην ένωση δύο αερίων, του υδρογόνου και του οξυγόνου. Το υδρογόνο είναι το πιο πλούσιο στοιχείο σε όλο τον κόσμο, σε όλη την αιωνιότητα που λέγεται σύμπαν, ενώ το οξυγόνο είναι εκείνο το αέριο το οποίο συμβάλλει σε κάθε καύση. Από την καύση υδρογόνου με το οξυγόνο παράγεται το είδωρ. Ας δούμε όμως την ιστορία. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ο πολιτισμός των οποίων προηγήθηκε του δικού μας, έδιναν μεγάλη σημασία στον ήλιο, ο οποίος ήλιος πράγματι είναι αυτός που δίνει τη ζωή. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί φωτοσυνθετικές εργασίες μέσα στην ίδια τη ζωή και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μετατρέψει το είδωρ από ρευστό σε αέριο και από αέριο σε στερεό, στον πάγο, που αποτελεί ένα σπουδαίο κομμάτι
του πλανήτη μας. Ας πάμε όμως στην ιστορία αυτών των αερίων μέσα στα τελευταία 2.500 χρόνια. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, θεωρούσε ότι το είδωρ ήταν το βασικό στοιχείο, οι αλλαγές του οποίου οδηγούσαν στην ερμηνεία όλων των φαινομένων που δεν προήρχοντο άνωθεν, δηλαδή από τους θεούς. Ο συμπατριώτης του, ο Αναξιμένης, θεωρούσε ότι ο αΐρ ήταν το βασικό στοιχείο. Και μετά από λίγες δεκαετίες ήρθε ο Εμπεδοκλής, ο οποίος θεώρησε ότι το βασικό στοιχείο που ερμηνεύει φαινόμενα στη φύση δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, αλλά είναι τέσσερα. Είναι ο αΐρ, είναι το είδωρ, είναι το πυρ και είναι και η γη ίδια. Τη γη την θεωρούσαν πάντοτε ως ένα στοιχείο, όπως και τον αέρα, όπως και το είδωρ, και όμως αυτά αποτελούνται από άλλα στοιχεία. Ξέρουμε σήμερα ότι τα στοιχεία είναι δεκάδες και όχι μόνο τέσσερα. Τον 3ο αιώνα γράφτηκε το πρώτο βιβλίο μετεωρολογίας και θα έπρεπε και αυτό να το γιορτάζουμε σήμερα. Θα έπρεπε σήμερα να γιορτάζει και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, τους το είπα, δεν με άκουσαν, τα τόσες χιλιάδες χρόνια που γράφτηκε το πρώτο βιβλίο της μετεωρολογίας και το πρώτο βιβλίο που έδωσε αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο είδωρ και στον αέρα. Είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο γράφτηκε η λέξη κλίμα από την κλίση των ακτίνων του ηλίου και το πρώτο βιβλίο στο οποίο γράφτηκαν οι κλιματικές ζώνες, το πρώτο βιβλίο στο οποίο αναφέρονται η Αρκτική κατά την Άρκτον και η Ανταρκτική, η εξαντιπόδου άλλη περιοχή του πλανήτη, το πρώτο βιβλίο στο οποίο γράφονται και περιγράφονται οι διακεκαυμένοι ζώνοι αλλά και οι άλλες κλιματικές ζώνες πέραν των τροπικών, του καρκίνου και του εγώκερου, οι οποίοι έχουν τον ίδιο συμβολισμό και στον Αριστοτέλη όπως και στα φαραωνικά κείμενα που βρέθηκαν από τους Πτολεμαίους. Τα κλίματα που όρισε ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του είναι τα ίδια κλίματα που πήρε ο Κλάδιος Πτολεμαίος και έγραψε αυτή τη σπουδαία συλλογή, τη γεωγραφία του, στην οποία υπάρχουν και χάρτες εξαιρετικοί και σπουδαίοι. Ο Αριστοτέλης λοιπόν θεώρησε ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία μπορούσαν να ερμηνεύσουν όλα τα φαινόμενα και δίνει πολύ ευφυείς ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την εξάτμιση, για το πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τη μεταφορά θερμότητας από την διακεκαυμένη ζώνη στην πολική περιοχή, την ψυχρή ζώνη. Είναι η πρώτη νήξη σε βιβλίο της μεσημβρινής, μεγάλης μεσημβρινής κυκλοφορίας, την οποία περιγράφει ο Χάντλεϊ αιώνες μετά, όπως θα δούμε, και την οποία θεωρούμε ως δεδομένη σήμερα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ότι ένα καθαρό μυαλό μπορεί να δει πολύ πιο μακριά από τους αιώνες που χώρισαν αυτό το μυαλό από σήμερα.
Οι θεωρίες του Αριστοτέλους, όπως περιγράφονται στα μετεωρολογικά, διήρκησαν σε όλες τις σχολές οι οποίες ακολούθησαν τον Αριστοτέλη. Οι βασικές σχολές, βεβαίως το Λύκειον του Αριστοτέλους, αλλά ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνος. Ήταν η Αλεξανδρινή σχολή μετά. Η Ακαδημία του Πλάτωνος, όπως ξέρετε, είναι από εδώ 2 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα. Μπορεί να πάει κανείς με τα πόδια. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία αυτής. Υπάρχουν θεμέλια, υπάρχει το ορόσημο που έδειχνε πού ήταν το οικόπεδο στο οποίο είχε κτιστεί η Ακαδημία του Πλάτωνα. Αλλά δυστυχώς η Αλεξανδρινή σχολή δεν υπάρχει. Ούτε ένα δείγμα, ούτε ένας όρος, όπως λέγεται, ούτε ένα θεμέλιο. Το ίδιο δεν υπάρχει ούτε στη σχολή της Αντιοχίας, η οποία, όπως ξέρετε, πρόσφατα κατεστράφη από τον σεισμό, από τους σεισμούς τους φοβερούς, και τα μόνα που έμειναν είναι ψήγματα σε διάφορες πόλεις, όπως στην Αθήνα το ορολόγιο του Κυρίστου, το οποίο ορολόγιο έδειχνε την ώρα της ημέρας και είχε όλους τους κυρίους ανέμους ζωγραφισμένους σαν γέροντες οι νέους. Οι νέοι είναι οι πιο ζωηροί άνεμοι, οι γέροντες είναι οι πιο σοβαροί και μεγάλης ηλικίας, αλλά ταυτόχρονα η σημασία του γέροντα, ίσως λόγω του ότι είναι ο βετεράνος άνεμος, φαίνεται, διότι ο γέρον μεταφέρει, χαλάζει, σπουδαίο φαινόμενο. Κρατάει ένας άλλος γέροντας ως κύρον, κρατάει μια σόμπα αγκαλιά για να δείξει πόσο κρύος άνεμος είναι. Και υπήρχαν κι άλλα όργανα μέσα εκεί, μπορείτε να το δείτε εδώ στην οδό Αιώλου, στο τέλος της οδού Αιώλου, όπου η εμπορική αυτή περιοχή, διότι δίπλα ήταν η αγορά, ήταν και η βιβλιοθήκη μετά του Αδριανού, του μεγάλου αυτού αναμορφωτή της, ήταν η πρώτη αναγέννηση, ξέρετε, δεν έγινε στη Φλωρεντία, δεν έγινε στο Μιλάνο, έγινε εδώ, στην Αθήνα, μετά τις καταστροφές που υπέστησαν η Αθήνα της εποχής. Η σχολή της Αντιοχίας μετέφερε ό,τι έμεινε από τα γραπτά και του Αριστοτέλους, ψήγματα. Υπολογίζεται μόνο 8% ότι μεταφέρθηκε, σώθηκε, και επειδή υπήρξε το δόγμα του τότε χαλίφη της Βαγδάτης ότι όταν ο Άμρ ιμπν Ας κατέλαβε την Αλεξάνδρεια, του είπε ότι εδώ έχει 300 θέατρα, έχει εκατοντάδες λουτρά, έχει κτίρια τα οποία είναι τόσο λαμπερά από μάρμαρα που δεν μπορεί να δει ο ένας τον άλλον γι' αυτό, και έχουμε βάλει, λέει, τις καμήλες μας με απλωμένα όλα τα σκεπάσματα των καμήλων για να μειώνεται το ανακλώμενο φως. Και έχει, λέει, και ένα σπουδαίο κτίριο το οποίο έχει μέσα πολλούς παπύρους. Και η ερώτηση του Άμρ, του στρατηγού Άμρ, στον Χαλίφη ήταν τι να κάνω αυτούς τους παπύρους. Και η απάντηση ήταν, εάν μεν συμφωνούν με το Κοράνιο, δεν έχουν λόγο υπάρξεως, διότι υπάρχει το Κοράνιο το οποίο τα λέει όλα. Εάν δεν διαφωνούν, οπωσδήποτε πρέπει να καούν. Εκέγονταν στα τότε ρωμαϊκά λουτρά της Αλεξανδρίας επί 6 μήνες χαρτιά από την βιβλιοθήκη που υπήρχε εκεί. Λέγεται ότι ήταν 400.000 παπυροί
άλλοι λένε 4 εκατομμύρια πάπυροι. Πολλούς από αυτούς τους περιέσωσαν Έλληνες Αλεξανδρινοί στην Αντιόχεια, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Τουρκία. Και στην Αντιόχεια δημιουργήθηκε αντίστοιχη βιβλιοθήκη, η οποία υπήρχε, απλώς εμπλουτίστηκε με ό,τι περιεσώθηκε από την Αλεξάνδρεια. Και αυτοί αναγκάστηκαν τα κείμενα, για να δείξουν ότι δεν πειράζουν το Κοράνιο, να τα μεταφράσουν στα αραβικά οι ίδιοι Αλεξανδρινοί. Και η μετάφραση αυτή από τα αραβικά ήταν εκείνη που τα έσωσε. Γιατί? Διότι οι ίδιοι λόγοι που τα μετέφρασαν στα αραβικά ήταν ελάχιστοι, αλλά ήταν και πολλοί από αυτούς χριστιανοί. Έπρεπε λοιπόν να εξισλαμιστούν. Εξισλαμιστέντες δε αυτοί εξορίστηκαν για άπειρους λόγους ή έφυγαν και πήγαν στην Κόρντοβα, όπως ξέρετε, και εκεί στην Ισπανία δημιουργήθηκε η νέα καρδιά του αρχαίου φιλοσοφικού πνεύματος. Στη συνέχεια από τα αραβικά μεταφράστηκαν στα λατινικά και από εκεί και πέρα την ιστορία τους την ξέρουμε όλοι. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, τους οποίους παριστά ο Ραφαήλ στο Βατικανό, σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα τοιχογραφία, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ο Πλάτων με τον Αριστοτέλη, ο Πλάτων και λέγεται η Σχολή των Αθηνών, ο Πλάτων δείχνει επάνω τις ιδέες, δείχνει τα ουράνια και επουράνια. Ο δε Αριστοτέλης δείχνει κάτω, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν της παρατήρησης. Ήταν αυτό που κάνει μεγάλοι οργανισμοί όπως ο WMO, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός, η EUMETSAT, εκπρόσωπος της οποίας θα μας μιλήσει μετά, οι οποίοι στηρίζονται και εμείς στηριζόμαστε όλοι στις παρατηρήσεις που γίνονται παγκόσμια πλέον και από το διάστημα και από τη γη. Οι δυτικοί φιλόσοφοι μέχρι τον Καρτέσιο πραγματικά αποτελούν φωτεινά παραδείγματα, όπως ο Σενέκας, ο οποίος είχε και αυτός αλεξανδρινή φιλοσοφική γνώση, ο Πλίνιος ο αρχαιότερος, ο Πτολεμαίος βέβαια, ο Αλχάζεν, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος Άραβας μετέπειτα, είναι σε διαφορετικά, δεν είναι χρονολογικά, ο Θωμάς ο Ακίνας και ο Βινσάντε Μπροβέ και ο Αλμπέρτος Μάγνους, ο οποίος ήταν και ιερωμένος. Είναι ενδιαφέρον ότι τα αρχαία κείμενα για τη μετεωρολογία μεταφέρθηκαν στα μοναστήρια και εκεί περιεσώθησαν. Είναι επίσης ενδιαφέρον, πανοσιολογιότατε, ότι στο Άγιον Όρος περιεσώθη και η γεωγραφία του Πτολεμαίου. Υπάρχει ένα από τα αρχαιότερα, όπως ξέρετε, αντίγραφα, το οποίο χρονολογείται στο τέλος της πρώτης χιλιετηρίδας. Ερχόμαστε στον Μπέικον, στον Ρότζερ Μπέικον, ο οποίος πραγματικά ακολούθησε στην ερμηνεία των φαινομένων την αριστοτελική άποψη. Ήταν δε η αριστοτελική άποψη για μεν εμάς τους μετεωρολόγους και περί τα ατμοσφαιρικά πολύ ελκυστική και πολύ ενδιαφέρουσα, όπου κυρίαρχο μέσο μεταφοράς της ενέργειας από ένα σημείο της ατμοσφαίρας σε ένα άλλο ήταν η λεγόμενη εξάχνωση,
ένας γενικός όρος, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την εξάγνωση υδρατμών από ένα πάγο που λιώνει σε κάποια βόρεια χώρα το χειμώνα. Η εξάγνωση αυτή κατά τον Αριστοτέλη ήταν μια διαδικασία μεταφοράς ιδιοτήτων χωρίς να τις προσδιορίζει, όπως επίσης δεν μπορεί να προσδιορίσει ο Αριστοτέλης τις κλιματικές αλλαγές μόλον ότι τις αναφέρει. Φέρνει σαν παράδειγμα τον Νείλο, όπου ο Νείλος, λέει, η Σαχάρα, ήταν παλιά μια περιοχή που είχε ύδατα, και το ξέρουμε αυτό, μέχρι και όστρακα υπάρχουν στην έρημο της Σαχάρα. Άρα, λέει, αυτές οι αλλαγές γίνονται με κάποιο τρόπο τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα, στη γλώσσα του Αριστοτέλη, που ήταν ουσιαστικά η Αλεξανδρινή περίφημη γλώσσα, λέει «ουκ αΐ δε η αυτή τόπη της γης, ούτε ένιδρυ εισίν, ούτε και κατά το θερμόν, αλλά εναλλάσσονται διαχρονικά κατά τρόπων και μηχανισμών άγνωστων». Είναι η πρώτη υπόνοια της αβεβαιότητας που έχουμε στις προγνώσεις, τις μακροπρόθεσμες, τις μακροχρόνιες. Είναι αυτό που καθυστέρησε την ανθρωπότητα στο να πάρει μέτρα για την κλιματική αλλαγή, όταν μια χούφτα επιστημόνων έλεγε ότι μπορούμε, ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το κλίμα, αλλά τότε θεωρούσαν, εδώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι γίνεται σε 10-20 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Πώς θα προβλέψουμε το μέλλον? Και όμως απεδείχθη ότι μπορούμε να φτιάξουμε ειδικά μοντέλα, διαφορετικά από την πρόγνωση, και να προβλέψουμε το μέλλον. Ο Μπέικον, λοιπόν, ήταν αυτός, ξαναγυρίζω στον Μπέικον, ο οποίος ουσιαστικά μετέφερε τη γνώση του Πτολεμαίου, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, και ο οποίος καθιέρωσε τη λέξη μετέωρον όπως τη λέμε στα ελληνικά, το μετέωρο, και από εκεί meteorology. Ο Γκαρτάνο, ένας αναγεννησιακός σπουδαίος φιλόσοφος, και στη συνέχεια έρχεται ο Μέγας Γαλιλαίος, ο οποίος μαζί με σπουδαίους αναγεννησιακούς φιλοσόφους, αλλά και οι πρώτοι επιστήμονες που άρχισαν να μελετούν πειραματικά τη φύση και τα φαινόμενα, άρχισαν να γνωρίζουν, για παράδειγμα, δειλά-δειλά, το λέει και ο Γαλιλαίος και ο Χούιχενς και ο Μπλες Πασκάλ, οι οποίοι δεν είναι απόλυτα σύγχρονοι, αλλά έχουν την ίδια μεθοδολογία της έρευνας. Ο Πασκάλ λέει ότι για να γνωρίσω κάτι πρέπει να το μετρήσω. Οπότε δεν μπορώ να λέω ότι κάτι τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, όπως έλεγε στο τέλος για την κλιματική αλλαγή. Ο Χόιχενς, από την άλλη μεριά, ο οποίος ήταν και μεταγενέστερος, είχε πραγματικά ασχοληθεί με τα κατοπτρικά του Αρχιμίδους, τα οποία είναι το πιο όμορφο βιβλίο, αν θέλει κανείς να διαβάσει, από το ακροατήριο, σχετικά με την οπτική. Ο δε Γαλιλαίος, ο οποίος, όπως ξέρετε, ήταν και ιερωμένος, θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη μορφή η οποία σταμάτησε τον Αριστοτέλη και
και είπε πρέπει να συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί η γη να είναι ακίνητη. Είχε προστάτη του ένα σπουδαίο καρδινάλι, ο οποίος τον έσωσε κιόλα από την πυρά, και όταν του ζήτησαν να αποτάξει τις απόψεις του περί της περιστροφής της γης, βγήκε έξω, όπως όλοι ξέρουμε, η Ιερά Εξέταση ειδικά για τον Γαλιλαίο είχε γίνει σε ένα σπουδαίο ναό τότε, είπε το περίφημο «Επιού σιμόβε», κι όμως λέει «κινείται». Είπε ότι δεν κινείται, κατέθεσε γραπτός για να μην καεί. Αυτή η μετάβαση από τους σκοτεινούς χρόνους του Μεσαίωνα στην αναγέννηση, αλλά και η επαναφορά του θαυμασμού στο κλασικό, είναι η περίοδος την οποία η χώρα μας έχασε, γιατί κατακτηθήκαμε τότε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η αναγέννηση. Χάσαμε μία αναγέννηση. Μεγάλο πλήγμα για την Ελλάδα. Η αναγέννηση γινόταν στα κρυφά και ακολουθήθηκε το δόγμα ότι οι Έλληνες είναι μάλλον περίεργοι, όχι Hellenes, αλλά Γρεκοί, Γκρέκ. Δηλαδή ένα περίεργο έθνος, το οποίο έχει πολλά αρνητικά και δεν έπεται ότι έχει και καμία σχέση με τους αρχαίους, τους σπουδαίους Έλληνες. Στην μέθοδό του ο Ντεκάρτ έρχεται και βάζει διάφορα αξιώματα για τους ερευνητές και αρχίζει πλέον η μετεωρολογία και η παρατήρηση να γίνεται με όργανα. Ο Τορικέλη βρίσκει τον τρόπο να μετρήσει την ατμοσφαιρική πίεση, ο Κέτσιος τη θερμότητα, τη θερμοκρασία. Λέει λοιπόν ο Ντεκάρτ το 1637: «Ποτέ μην αποδέχεσαι κάτι σαν αληθινό, εκτός εάν μπορείς πολύ καθαρά να το γνωρίσεις». Ο πιο εύκολος τρόπος κατά τον Ντεκάρτ είναι όταν υπάρχει ένα σπουδαίο σύνθετο πρόβλημα, είναι να το χωρίζεις σε επιμέρους, ώστε στη συνέχεια επιλύοντας τις μικρότερες συνιστώσεις του προβλήματος να μπορείς να οδηγηθείς στο όλον. Οι θεωρίες του, καθώς και ένα σπουδαίο βιβλίο, το οποίο δυστυχώς δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει προσπάθειες για να ανασυνθέσουμε τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Το ίδιο έχουν γίνει και στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουν γίνει σε βασικά βιβλία που αφορούν την μετεωρολογία. Ένα από αυτά ήταν τα μετέωρα, Le Meteor. Και ενώ υπάρχει αντίστοιχο αρχαίο ελληνικό σύγγραμμα, τα μετεωρολογικά του Descartes είναι άγνωστα. Πάρα πολύ ωραία, σας τα συνιστώ επίσης. Και έρχονται σιγά σιγά, έρχεται η εποχή στο τέλος του 16ου αιώνα, από τα μέσα και το τέλος, της μεγάλης επίδρασης των Αράβων, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη, με την αλχημία. Η χημία, η λέξη, προέρχεται από τον χυμό και γραφόταν
στα Αλεξανδρινά ως χημεία, χημικές διεργασίες με ύψιλον. Θα λέγε κανείς ότι είναι κάποιο παιδάκι που δεν ξέρει ορθογραφία και την έγραψε. Όχι, είναι από το χυμό. Και το άρθρον «η» είναι «αλ» στην αραβική γλώσσα, επομένως «αλκήμια» είναι η αλχημία. Αλχημιστές ήταν πολλοί, και ο Μπόιλ και ο Σερ Άιζακ Νιούτον. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο πριν από τα Principia Naturalis, αυτό το σπουδαίο και διάσημο έργο, ήταν η αλχημία, The Alchemist, και είναι ο πρώτος που την έγραψε και τη μετέφερε σαν chemistry, βάζοντας το ύψιλον με το αγγλικό «η» και έμεινε η λέξη χημεία. Και ερχόμαστε πιο κοντά, μπαίνουμε στο 18ο αιώνα, και εκεί ο Joseph Black ανακαλύπτει το διοξίδιο του άνθρακος. Δηλαδή, πριν ανακαλυφθεί ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα μείγμα αερίων, οξυγόνου, αζότου και πολλών άλλων, ο Black βρήκε το διοξίδιο του άνθρακος και το μελέτησε από πλευράς χημικής. Ο Cavendish, ο οποίος ήταν και λόρδος, βρήκε ότι το υδρογόνο είναι ένα κυρίαρχο αέριο στην ατμόσφαιρα και το κυρίαρχο αέριο στο σύμπαν. Ο Priestley μαζί με τον Shelley είναι συνωνυμία, δεν είναι ο άντρας της Shelley που έγραψε τον Frankenstein, είναι ένα αιώνα πριν, 60 χρόνια πριν, και οι δύο ανεξάρτητα μελετώντας ανακάλυψαν το οξυγόνο. Το ενδιαφέρον είναι ότι το οξυγόνο, το γένος, γέννηση, το gen, oxygen, το οξύ είχε σχέση με καύση, είχε σχέση με δράση, με ενέργεια. Αυτοί οι δύο λοιπόν ανακάλυψαν το οξυγόνο και ο Daniel Rutherford, ο οποίος 100 χρόνια πριν τον Rutherford που ξέρουμε από τη φυσική, ανακάλυψε το άζωτο και το ονόμασε άζωτο επειδή το καναρίνι του όταν το παρήγαγε ψόφισε. Δεν μπορούσε να βρει οξυγόνο, ανέπνεε άζωτο και το ονόμασε αζότ από την έλλειψη του οξυγόνου. Φτάνουμε δηλαδή λίγο μετά το Βατερλό, για να σας φέρω σε πιο σύγχρονη περίοδο, και βλέπουμε ότι μέχρι την εποχή του Ναπολέοντα περίπου άρχισε να ξεκαθαρίζει η εικόνα ότι ο αέρας δεν είναι τόσο στοιχείο αυτοτελές, αυτοδύναμο, δεν είναι ένας τόπος εκεί που βρίσκεται ο οποίος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από την ύπαρξή του. Όχι. Είναι ένα μείγμα αερίων, τα οποία αέρια θα πρέπει ως αέρια να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και ο Βόλτα, επειδή είχε κάποια σπίτια στο Lake Como και υπήρχαν έλλη, ανακάλυψε το μεθάνιο. Γιατί το μεθάνιο, όπως ξέρετε, αναφλέγεται εύκολα και μυρίζει κιόλας. Και το μεθάνιο είναι ένα σπουδαίο αέριο. Τα λέω ένα-ένα τα αέρια γιατί θα τα ακούτε συνέχεια στην εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Ως ενεπιέ υπάρχουν μέχρι τον Λαβουαζιέ, ένας
σπουδαίος Γάλλος φυσικός και χημικός, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε να μελετά αντιδράσεις. Πώς ένα αέριο θα ενωθεί με ένα άλλο αέριο? Δεν θέλω να θεοποιήσω ή μεγιστοποιήσω κάποιους σύγχρονους συναδέλφους μας, αλλά τότε ήταν η ομογενής χημεία. Ένα αέριο οξυγόνο ενώνεται με ένα άλλο αέριο υδρογόνο, για παράδειγμα, και κάνουν το νερό. Άρα έχουμε δύο αέρια που μας κάνουν ένα ρευστό. Φιλοσοφικά δεν στέκει, δεν θα έστεκε στην απλή την φιλοσοφία των προσοκρατικών, για παράδειγμα. Αλλά τώρα ερχόμαστε και λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι άμα ενωθούν, άμα βάλω υδρογόνο και οξυγόνο, κάνει ένα μπαμ και αμέσως πέφτουν σταγόνες νερού. Πώς έγινε το νερό από δύο αέρια? Έγινε με αυτή την αντίδραση. Ο Λαβουαζιέ, όπως και ο Κάβεντις και άλλοι, ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκαθάρισαν όλη την εικόνα των αντιδράσεων. Η χημεία μέχρι τότε και μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες ήταν ομογενής χημεία. Δεν ήταν η χημεία παρουσία αιωρημάτων, τα αεροζόλ τα λεγόμενα, αερολύματα. Τα αερολύματα τα ξέρουμε επειδή ψεκάζουμε τη μύτη μας. Είναι ένα αερόλυμα αυτό που βγαίνει από την πίεση, ή ψεκάζουμε μια κατσαρίδα, είναι ένα αερόλυμα, ή ψεκάζουμε τους ανθρώπους από σκόνη που έρχεται από την Σαχάρα ή τη Λιβύη, είναι και αυτό ένα αερόλυμα. Οι χημικές αντιδράσεις πάνω σε αερολύματα δεν είχαν μελετηθεί μέχρι πριν από 40 χρόνια. Οι πρώτες εργασίες που έγιναν, της λεγόμενης πλέον ετερογενούς χημείας, heterogenic chemistry είναι το, η άλλη είναι homogenic chemistry, ξεκίνησαν από εργασίες που έκανε ο Paul Crutzen, ο οποίος πήρε Νομπέλ χημείας. Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ και να δουλέψω μαζί του, αλλά και μια φοιτήτρια που είχε όταν δουλεύαμε με τον Πολ, την Σούζαν Σόλομον, η οποία είχε έρθει και μάλιστα βρήκε ότι είχαμε κάνει μια παλιά εργασία με τον Πολ, την οποία την είχαμε ξεχάσει και μας τη θύμισε, και έτσι γνωριστήκαμε και από τότε είμαστε φίλοι. Αυτά έγιναν το 1980. Πάμε λοιπόν στους μεγάλους αναμορφωτές, ξανά ένα flashback στην παλιά μετάβαση σε αυτά που λέμε σήμερα. Το κάνω έτσι για να σας συγκρίνω επιστήμονες της καθημερινότητάς μας που τους βλέπουμε σήμερα με αυτούς τους σπουδαίους θεμελιωτές της αλλαγής, από τον Αριστοτέλη σε μια νέα επιστήμη η οποία εξηγεί ότι αποτελείται από κομμάτια, αποτελείται από τμήματα η μελέτη της του κάθε κλάδου. Για να ξαναγυρίσουμε στο σύνολο, ότι όπως ο Δημόκριτος έλεγε για τα άτομα και τον κοιτάγαν όλοι λοξά, και σήμερα έχουμε φτάσει σε χορδές και σε άλλες ερμηνείες του στοιχειώδου, του στοιχειωδέστατου, αυτή η διαφορά είναι αυτή που βλέπουμε εδώ στη χημεία, κατά αναλογία. Ο Φουριέ ήταν ένας αξιωματικός του γαλλικού στρατού. Ακολούθησε τον Ναπολέοντα στην εκστρατεία του στην Αίγυπτο και είναι γνωστός σε όλους μας και όλες μας για την
ανάλυση την μαθηματική, μηχανικός ήταν, που έκανε στις χρονοσύρες. Οι αναλύσεις Φουριέ, προηγμένες από άλλους μεταγενέστερους μαθηματικούς, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση περιοδικών φαινομένων ασυνεχιών σε χρονοσυρές. Τώρα αυτές τις μελετούμε με τη θεωρία του χάους, η οποία θεωρία του χάους λέει ότι μπορεί εδώ μέσα, αν πέσει το ταβάνι, να γίνει μια χαοτική κίνηση, αλλά όλοι θα συγκεντρωθούμε να φύγουμε προς τις πόρτες ή τα παράθυρα. Άρα η χαοτική κίνηση αυτού του ακραίου καταστροφικού γεγονότος μπορεί να οδηγήσει σε οργανωμένη κίνηση των χαοτικά συμπεριφερομένων μορίων ή ατόμων. Ξαναγυρνάω στο Φουριέ. Ο Φουριέ λοιπόν είχε μια πολύ ωραία ιδέα. Την ονόμασε το θερμό σπίτι, the hot house. Και όταν την έγραψε, έμεινε στα ντουλάπια των βιβλιοθηκών, κανείς δεν την πρόσεξε, μέχρι που ήρθε μετά από αυτόν, μετά από 80 περίπου χρόνια, ήρθε ο Αρένιους, Σβάντε Αρένιους, ο οποίος τη χρησιμοποίησε για να ερμηνεύσει και να ανακαλύψει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η όλη η ιστορία είναι πολύπλοκη, ίσως χρειάζεται άλλη διάλεξη και θα με απολύσετε αμέσως αν συνεχίσω να πω κι άλλη διάλεξη, αλλά και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά νομίζω είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να αναφέρονται σε μια παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Ο Σβάντε Αρένιους είναι και το πρώτο Νομπέλ χημίας που έδωσε η Σουηδική Ακαδημία των Επιστημών, και του το έδωσε διότι ερμήνευσε το θερμό σπίτι του Φουριέ που έμεινε ξεχασμένο επί 80 χρόνια. Η ερμηνεία του ήταν ότι όπως και στην ατμόσφαιρα έχουμε αυτήν την απαγόρευση από την ίδια την ατμόσφαιρα της θερμικής εκπομπής της γης προς το διάστημα, η ατμόσφαιρα την απαγορεύει ή την μειώνει. Επομένως η γη δεν ψύχεται προς το διάστημα, και όσο η ατμόσφαιρα έχει αυτή την ικανότητα, ζούμε με μια μέση θερμοκρασία 14,5 βαθμούς Κελσίου παγκοσμίως. Ποιος είναι αυτός που έχει αυτήν, απαγορεύει την γη να ψυχθεί προς το διάστημα? Είναι το διοξίδιο του άνθρακος. Είναι και το νερό, η υδρατμή. Είναι και άλλα αέρια, το μεθάνιο, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί, όπως είδατε, 150 χρόνια πριν, 100 χρόνια πριν. Η επιστήμη τότε εξελίσσεται με βραδείς ρυθμούς. Και αν η ατμόσφαιρά μας δεν είχε αυτά τα αέρια, τα λεγόμενα θερμοκηπικά, θα είμαστε ένας παγωμένος πλανήτης θερμοκρασίας μείον 19 βαθμούς Κελσίου. Έξω έχουμε συν 19, σκεφτείτε να είχαμε μείον 19. Θα ήμασταν κάτι σαν την Σιβηρία, αν και η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τη Σιβηρία να μοιάζει πιο πολύ Αθήνα και την Αθήνα να μοιάζει πιο πολύ Σαχάρα. Ξαναγυρνάω λοιπόν, ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε να μετρήσει, ο Καλένταρ, ξεκίνησε μια χρονοσειρά στη Μάουνα Λόα και άρχισε να παρακολουθεί και τις θερμοκρασίες. Σας δείχνω εδώ, όχι από τον Καλένταρ, αλλά πώς ήταν οι θερμοκρασίες στην
Αθήνα το χειμώνα και στην Στοκχόλμη. Είναι ενδιαφέρον ότι βλέπει κανείς ορισμένους δρυμείς χειμώνες στη Στοκχόλμη. Οι δρυμείς χειμώνες οι δικοί μας οχριούν. Είναι ελάχιστοι αυτοί που θα μπορούσαν να συγκριθούν με ένα δρυμή χειμώνα όπως ο χειμώνας του 40-41 και ο χειμώνας του 1812, και οι δύο χειμώνες συμπίπτουν με εισβολή στη Ρωσία. Είναι ενδιαφέρον. Και οι δύο ήττες και του Ναπολέοντος και του Χίτλερ κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλονται στην μεγάλη ψήξη που επικρατούσε. Οι θερμοκρασίες το 40-41 ήταν σε όλη την Δυτική Ρωσία κάτω από μείον 40. Δεν υπήρχε λάδι που να μπορεί να ανταποκριθεί της εποχής εκείνης σε αυτές τις θερμοκρασίες. Εδώ, επειδή είστε και υπτάμενοι, με αντιλαμβάνεστε, επομένως χωρίς αεροπορία, χωρίς υποστήριξη από μηχανές, ήταν αδύνατο να κερδιθεί ένας τέτοιος πόλεμος. Ο Ναπολέων, από την άλλη μεριά, είχε τα καημένα τα άλογα, τα οποία βεβαίως δεν μπορούσαν να αντέξουν σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες επί Ναπολέοντος ήταν κατά μέσον όρο σε όλη, μέχρι και την ημερομηνία της κατάληψης της Μόσχας, ήταν κάτω από μείον 35. Υπάρχει ένα σπουδαίο διάγραμμα που τα δείχνει. Αν πάμε στη συνέχεια σε μετρήσεις, το διοξίδιο του άνθρακος, ο Charles Keeling, ο οποίος, τον οποίο είχα τη χαρά να τον γνωρίσω όταν εργαζόμουν στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών στην Αμερική. Και όπως επίσης και τον Joe Farman, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε την τρύπα του όζοντος. Και ο ένας ασχολείται με την υπερθέρμανση από το διοξείδιο του άνθρακος και ο άλλος από την ψήξη στην Ανταρκτική που οδήγησε στην αραίωση του όζοντος. Ξέρουμε τώρα από δεδομένα που θα σας δείξω ότι η μεταβολή του διοξιδίου του άνθρακα μέσα στους γεωλογικούς αιώνες έχει άμεση συσχέτιση με την θερμοκρασία που επικρατούσε. Εδώ είναι οι μετρήσεις από καρότα πάγου, τα οποία ξεκίνησε ένας αγαπητός και εκλεκτός συνάδελφος από το Παρίσι, από το Σένερες, ο Jean Jouzel, ο οποίος είχε μετρήσει και στο Βοστόκ και σε άλλους παγετώνες, έπαιρνε κομμάτια πάγου και τα χρονολογούσε γεωλογικά και έπαιρνε φυσαλίδες αέρα που είχαν εγκλωβιστεί όταν έγιναν οι διάφορες παγετώδεις περίοδοι και έδειξε αυτό το σχήμα, το οποίο αυτό είναι, αφορά τα τελευταία 500.000 χρόνια ιστορίας του διοξιδίου του άνθρακα. Αν κρίνετε από το σχήμα, θα δείτε ότι από το καρότο, όπως λέγεται, πάγου αυτό, η τελευταία πιο ομαλή κατάσταση του πλανήτη μας ήταν το 1850, πριν από τη βιομηχανική λεγόμενη επανάσταση, και δείτε το διοξίδιο του άνθρακα σήμερα είναι σχεδόν διπλάσιο. Σκεφτείτε ότι θα γίνει τριπλάσιο ή και πενταπλάσιο το 2100 αν συνεχίσουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα τα οποία εμποδίζουν τη γη να ψυχθεί προς το διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, δυστυχώς έχει αργήσει η ομιλία μου πάρα πολύ.
Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι προς επίλυση, αλλά θα σας δείξω το τελευταίο διάγραμμα όπου βλέπει κανείς τις εκτιμήσεις τώρα των κλιματικών μοντέλων. Δεν έχουν καμία σχέση με τη μετεωρολογία και την πρόγνωση, αλλά είναι κλιματικά μοντέλα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, όπως παρουσιάστηκε για τις αποφάσεις των πολιτικών στο Sharm El Sheikh, τελευταία συνάντηση, πέρσι, όπου βλέπει κανείς ότι χωρίς να βάλουμε το διοξίδιο του άνθρακος δεν έχουμε καμία μεταβολή κάτω, η οριζόντια, αλλά βάζοντας το διοξίδιο του άνθρακος σε διάφορα σενάρια βλέπετε ότι αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ήδη το 2020 που είναι το έτος που τελειώνει αυτή η εκτίμηση, αυτή η χρονοσειρά, βλέπετε ότι η θερμοκρασία έχει ήδη ανέβει πάνω από ένα βαθμό Κελσίου, πάνω από αυτή που θα ήταν εάν δεν είχαμε εκκλήσεις από τον άνθρωπο του διοξιδίου του άνθρακος. Θα πρέπει να παραλείψω μερικά και να πάω τώρα στις προγνώσεις του κλίματος από τις εργασίες αυτών των σπουδαίων κλιματολόγων, μετεωρολόγων ή φυσικών της ατμόσφαιρας, ξεκινώντας από την υπόθεση του Αρένιους, που ήταν βασικά η θεωρία του Φουριέ για το θερμό σπίτι, και πηγαίνοντας σε πιο σύγχρονους, ο Μανάμπε για παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο είναι ο πρώτος που μελέτησε όλα τα θερμοκηπικά αέρια πλην του μεθανίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας άλλος φίλος που χάσαμε, όλους αυτούς που ανέφερα, ήταν και φιλέλληνες κατά σύμπτωση, με μεγάλο σεβασμό στην ιστορία της χώρας μας. Ο Ίβαρ Ίζαξεν, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του μεθανίου. Όταν λοιπόν είναι από αυτούς που είπαν τη θεωρία ότι άμα λιώσουν οι πάγοι, το μεθάνιο που θα ελευθερωθεί θα μπορεί να επιταχύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και πράγματι το βλέπουμε αυτό. Ο Ίβαρ έχει έρθει στην Ελλάδα τουλάχιστον 40-50 φορές. Έχουμε πάει στο Άγιον Όρος, έχουμε μείνει στο Άγιον Όρος επί μέρες. Έχουμε πάει στα Μετέωρα και ο άνθρωπος είχε τέτοιο σεβασμό και προς τα θεία αλλά και προς το άγνωστο, γιατί ήταν γεννημένος ερευνητής. Αυτός ήταν πιο μεγάλος μου, ήταν και σύγχρονος με τον Μανάμπε, μαζί με έναν διάσημο μετεωρολόγο, τον Weatherholt από το Σικάγο. Είχαν βγάλει μια εργασία το 1980, η ισορροπία του κλίματος σε δεδομένη σχετική υγρασία, και μετά το τροποποίησαν και έκαναν το περίφημο paper The Greenhouse Gases, βάζοντας την υγρασία ως αέριο του θερμοκηπίου and their effect on global warming. Ήταν μια από τις πρώτες εργασίες στο Journal of the Atmospheric Sciences. Θα τη θυμούνται οι φίλοι μας εδώ, οι βετεράνοι. Στη συνέχεια υπήρξε παράδοση στην Ιαπωνία, όπως ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτά. Δηλαδή μετά τον Μανάμπε, ο οποίος ήταν, πήγε μετά στο MIT, ήταν ο Αρακάβα και ήταν και ο Νόρμαν Φίλιπς. Και ερχόμαστε στην τελευταία περίοδο, όπου τα μοντέλα αρχίζουν να στηρίζονται
πιο πολύ στη θεωρία του χάους και σε πιο ελαστικές θεωρίες οι οποίες μεταβάλλονται με μια λογική, προσέξτε, που αναπτύχθηκε στην ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Η λογική αυτή, η λογική του Αριστοτέλους ήταν ή είναι ή δεν είναι. Εκεί αναπτύχθηκε η λογική ή είναι ή δεν είναι ή μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Οι Λατίνοι δεν το απεδέχθησαν και όταν κατέλαβαν την Αλεξάνδρεια είπανε «un tertium non datum», δεν μπορεί να υπάρχει, ή είναι έτσι ή είναι αλλιώς, ή είναι άσπρο ή είναι μαύρο. Η αμφιβολία, η αβεβαιότητα που ήταν η ρίζα της σημερινής φυσικής και όλων των φυσικών φαινομένων, Heisenberg, η θεωρία της αβεβαιότητος ως προς τον προσδιορισμό της ταυτόχρονα της θέσεως και της ταχύτητος ενός σωματείου, αυτό ασχολήθηκε ο Heisenberg, Νομπέλ φυσικής το 1948, είχαν αυτό το τηλεπτή υφή. Ο Λορέντς λοιπόν ήταν ένας από τους οραματιστές αυτού, αλλά μη πείτε στο Λορέντς ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Είναι ακόμα και σήμερα αντίθετος. Θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται σε άγνωστες, πάει στον αγνωστικισμό, σε άγνωστα αίτια τα οποία ακόμα δεν τα ξέρουμε και δεν τα έχουμε μάθει. Βασικός αντίπαλος ήταν ο Μπερτ Μπολίν, τότε Γενικός Γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας. Και ο Μπερτ Μπολίν ζει, πέθανε πριν από 15 χρόνια, αλλά ζει με το κέντρο το οποίο ίδρυσε η Σουηδική Ακαδημία προς τιμή του, The Bert Bolin Center στη Στοκχόλμη, και ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Εκεί το Bert Bolin Center έχει κάνει refine όλες τις εκθέσεις, όπως ξέρετε, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, η IPCC, έχει βγάλει μέχρι τώρα 6 εκθέσεις. Η έκτη ήταν η περσινή, που σας διάβασα ένα απόσπασμα και σας έδειξα και ένα εγγράφημα. Η πρώτη έκθεση είχε σχέση άμεση με τον Μπερτ Μπολίν, γιατί με τον Μπερτ Μπολίν ήμασταν μαζί στα Trends Panels που ήταν για την μείωση του όζωνος. Και τότε αυτά οδήγησαν στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987. Το πρωτόκολλο του Κιώτο για την κλιματική αλλαγή έγινε το 1997. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το έχουν σήμερα υπογράψει 210 χώρες, όλες οι χώρες. Όταν υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 87, είχαν υπογράψει 32 χώρες. Σήμερα όλες. Το πρωτόκολλο του Κιώτο το υπέγραψαν στο Κιώτο πρώτη πρωτεύουσα της Ιαπωνίας το 1997, αλλά σήμερα έχουν χωριστεί σε clusters, σε συνοθηλεύματα χωρών, ενώσεις χωρών, οι οποίες άλλες μεν πιστεύουν η πλειοψηφία στην κλιματική αλλαγή, άλλες δε δεν πιστεύουν. Και κατά σύμπτωση όλες οι άλλες είναι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Δεν είναι παράξενο. Και στο Sharm El Sheikh, κύριε διοικητά, είχαμε στους 2.500 συνέδρους, οι 600 ήταν εκπρόσωποι από εταιρείες που πουλάνε ορυκτά καύσιμα. Επομένως άρχισε να μπαίνει και η πολιτική στην κλιματολογία. Επιστήμη και πολιτική βεβαίως δεν συνάδουν, δεν
συλλήπτουν, είναι απαράδεκτες. Αυτοί που το κάνουν είναι για μένα επικίνδυνοι. Αλλά η αλήθεια κατά τον Μπλέζ Πασκάλ και κατά τον Ντεκάρτ είναι μία. Είναι αν το έχεις μετρήσει και το βλέπεις. Και εδώ βλέπουμε ότι συνέχεια κάθε χρόνος είναι πιο ζεστός από τον προηγούμενο. Κάθε χρόνο έχουμε πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων, αν τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα, στο τέλος του αιώνα θα ξεπεράσει τα 130 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πανδημία κόστισε, στα δύο χρόνια που είχαμε, κόστισε ούτε 2-3, σκεφτείτε, 133 μέσα στα προσεχή 70 χρόνια. Το κόστος είναι μεγάλο. Η ομιλία μπορεί να είναι ατέλειωτη και με συγχωρείτε, αλλά κάπου εδώ θα κλείσω. Απλώς ήθελα να σας δείξω ότι το μέλλον, γιατί έχουμε νέους μετεωρολόγους που σπουδάζουν και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, είναι εδώ παλαιότεροι, αυτούς που αποκάλεσα βετεράνους, παιδιά, λέω παιδιά γιατί είστε παιδιά μου, και όλοι ξεκίνησαν είτε οι ίδιοι είτε οι δικοί τους δάσκαλοι την σχολή της μετεωρολογίας, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία δειλά-δειλά έχει αρχίσει και ανθίζει. Το Super Computing Capability, όπως το έχω γράψει εδώ, η υπερεξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει μαζί με την παγκόσμια παρακολούθηση της Γης από το διάστημα, τον αέρα, τους ωκεανούς και το έδαφος, θα οδηγήσει σε μια ασφαλέστερη γνώση και επιβεβαίωση αυτού που ζητούσε ο Μπλέζ Πασκάλ. Το μετράω, το καταλαβαίνω, το κατέχω. Οι ανάγκες του 21ου αιώνα φαίνονται σε αυτήν την διαφάνεια την οποία είχε ετοιμάσει ο Γκι Μπρασέρ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μπρασέρ θα είναι μετά μαζί μας, αλλά είναι ενδιαφέρον. Ο Γκι Μπρασέρ, άλλος ένας αδελφός εν μετεωρολογία, διευθυντής στο Ινστιτούτο Max Planck και πολύ 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 φιλέλλην λόγω και της γαλλικής εκπαίδευσης που έχει, η οποία ουσιαστικά έχει μεγάλο μέρος της κλασικής εκπαίδευσης που έχουμε όσοι το θέλουμε, έχει κάνει αυτή την σύνοψη. Και σε αυτή τη σύνοψη την πήρα για να δείξω στους μελλοντικούς μετεωρολόγους μας ότι η μετεωρολογία πλέον δεν είναι μόνο η πρόγνωση και δεν είναι μόνο οι θέσεις που ανοίγονται, δηλαδή οι ορίζοντες απασχόλησης για την μετεωρολογική υπηρεσία, για κάποια αεροδρόμια ή κάποια στρατιωτικές ανάγκες, αλλά είναι της καθημέραν δράσης. Όλοι θέλουν να ξέρουν πόσο επικίνδυνο είναι το εργοστάσιο που θα ανοίξουν στο μέλλον. Αν κινδυνεύει από ακραία καιρικά φαινόμενα. Αν κινδυνεύει από συνεργασία και συνέργεια γεωλογικών και κλιματικών παραμέτρων. Θέλω να πιστεύω, αυτό είναι όταν γιορτάσαμε τα 20 χρόνια του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, ότι θα έχουμε μια τέτοια ευτυχή κατάληξη και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί και είναι έτοιμοι
η επιστημονική κοινότητα και η ανθρωπότητα να αγκαλιάσει αυτόν τον κλάδο, ο οποίος πέρασε τόσες οβιδιακές μεταμορφώσεις, από το νερό σκέτο, τον αέρα σκέτο, το πυρ και άλλες έννοιες που είχαν μεγάλη ασάφεια, στο να μπορούμε να προσδιορίζουμε περιοχές οι οποίες είναι ευάλωτες η τροτότητα στην κλιματική αλλαγή και βεβαίως και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για το ταξίδι που μας κάνατε από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Οι επόμενοι ομιλητές θα μας πάρουν από το σήμερα να μας πάνε στο μέλλον. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε όμως, είχαν την ευγενή καλοσύνη και τη χαρά να δώσουν κάποιες διαλέξεις, τις οποίες τις έχουμε βιντεοσκοπήσει για να σας παρουσιάσουμε. Και θα ξεκινήσουμε από τον εκτελεστικό διευθυντή του UMEDEN, το οποίο UMEDEN είναι το δίκτυο εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Σε αυτό συμμετέχουν 31 εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες. Παρέχει ένα πλαίσιο για την οργάνωση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των μελών του σε διάφορους τομείς βασικών μετεωρολογικών δραστηριοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής, λοιπόν, ο κύριος Δόκτωρ Κλεμέν Μπερζάν, είναι ο πρώην διοικητής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας και θα μας πει περισσότερα κατά την παρουσίασή του σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου. Ladies and gentlemen, dear colleagues from the Hellenic National Meteorological Service, my name is Clement Bergant and I'm Executive Director of UMEDNET. It is a great honor for me to address you at your celebration of World Meteorological Day and I would like to thank the management of your service for giving me this opportunity. In the light of this year's theme, the future of weather, climate and water for our generations, I will briefly explain in the next minutes what UMEDNET is and how it contributes to a better future. UMEDNET is a collaborative framework for European National Meteorological Service. It is based on the philosophy of sharing and on the values of trust, complementarity, solidarity, flexibility, and effectiveness. By collaborating on joint activities, our members share the costs, but also share the benefits, acquire data, products, knowledge, and experience. They do this by entrusting each collective activity to one responsible member, using the capacity available within our community and enhancing it to benefit all members. In addition, they try to be flexible in responding to new challenges and execute collective activities as efficiently as possible. It all started in 1995 on the initiative of the informal conference of the Western European Directors, when UMEDNET was established as an informal network of European National Meteorological Services. The main aim of establishing UMEDNET was to efficiently coordinate the existing joint activities of some European National Meteorological Services and open the floor for new cooperation. Hellenic National Meteorological Service has been one of the founding members since 1996, when UMEDNET started to operate. The membership grew over time, and in 2008, the 31 members decided to get a UMEDNET, a legal framework of the economic interest grouping under the Belgian law. It will be transformed into a general partnership at the end of this year. Currently, UMEDNET has 31 full members, national meteorological services of few and some non-EU countries. In addition, another 7 European meteorological services are cooperating in some of the UMEDNET programs. In some countries, aviation meteorology is not the responsibility of national meteorological services. Therefore, UMEDNET strongly cooperates within the aviation support program with air navigation controls of 5 European countries. We are also currently in the process of accepting the European Hydrometeorological Center as a cooperating member in the EMA Mediterranean program. Our members, the
39 European National Meteorological Services, together with some cooperating institutions, work together to fill in observation gaps in data sparse areas and explore the value of novel data sources, to efficiently share observations among themselves and make them available to external users, to coordinate developments in short-range weather forecasting and WWP nowcasting, to set standards and cross-border coordinate weather warnings, to exchange experience and knowledge in climate and aviation services, to develop education and training models for operational meteorologists, to defend common interests and influence decision makers in Europe, and to provide a single point of contact for the EU institutions and others. They do this by implementing joint programs in the fields of observation, information exchange, enhancing our members' capacity in forecasting, climate, and aviation services, and providing policy support and collective representation. Let me give you a few examples of cumulative programs. Some of our programs are dedicated to collectively performing observations in data sparse areas. Typical examples of that are EASA and ESAFMAR programs. EASA is the EUMETNET Automated Shipboard Aerological Program. Within this program, radio sound observations are made from launchers on board merchant vessels to get observations across the North Atlantic. We do more than 3,700 radio sondings per year from 11 vessels. ESAFMAR is the EUMETNET Surface Marine Program. It is responsible for observations from drifting and moored buoys and from voluntary observing ships, mainly across the Mediterranean and Atlantic. We operate more than 100 drifting buoys and acquire data from additional 50 buoys from other operators. And we receive manual or automatic voluntary observations from more than 2,000 ships. Some other limited programs explore non-conventional types of observation. Typical examples of that are IAVO and EGVAC programs. IAVO is the EUMETNET aircraft-based observation program that enables access to high-quality wind and air temperature vertical profiles obtained from the sensors on board of a commercial aircraft. We purchase data from 13 airlines for more than 100 airports in Europe. EGVAC is the EUMETNET GNSS water vapor program, which provides near-real-time estimates of GNSS zenith total delay and slam total delay, which are related to the integrated water vapor in the atmosphere. We acquire data from more than 2,600 GNSS stations. All these programs that collectively acquire additional observations, which are simulated in global and limited area numerical weather prediction models, contribute to improved weather forecasts and warnings of our members. Some of our programs focus on adding value to the information which our members produce nationally. Such examples are OPERA and NEMA program. OPERA is the EUMETNET program on operational exchange of weather radar information. Within this program, our members exchange expertise on weather radars, ensure high quality national weather data, and collectively produce high-quality pan-European radar composites. Another example is EMA program, with the well-known Mistral program. Within the EMA program, our members are developing standards for weather warnings and coordinate and aggregate warnings from 37 European countries in 33 languages using the common color code on the Mistral Alarm. Some limited programs do not produce additional data or products, but coordinate some development so that all members benefit from them. Such an example is the NWP Cooperation Program. This program tackles different aspects of numerical weather prediction. It coordinates the work of European Short-Range Limited Area NWP Consortia and ensures the exchange of knowledge and expertise in the field of short-range and thermal prediction systems and post-processing tools and methods. Another set of EUMETNET programs focuses on collective representation and protection
collection of carbon nanosynthesis. An example of this is the human flag program, which is trying to ensure the protection of radio frequencies that are of utmost importance for all Earth observation activities. Mainly against the threats from the Wi-Fi airline for weather radars and 5G interference for Earth observation satellites. Although human programs primarily focus on the benefits of our members, some of the programs ensure that data and products from our community are easily accessible also to external users. At the beginning of 2023, another organization of European National Meteorological Services, ECONET, was integrated into EUMET. The new data availability and quality support program, EUMET DAPS, ensures that the tasks of ECONET are continuing under the umbrella of EUMET. The program provides our members and cooperating members with support on data policy and availability of data products and related licenses. This includes advice on the transition to open data policy and any emerging issues and maintaining the relationship with the private sector and academia. In addition, our members are collecting, developing and implementing a self-generated European Meteorological Data Infrastructure, so-called FEMDIA. FEMDIA will enable an efficient exchange of information, data and products between members and easy access for external users, taking into account the data policies of our members. Furthermore, this will help our members with the implementation of PIS 2.0 and WMO Unified Data Policy, as well as with the implementation of the EU Open Directive and its implementing act on high-value databases. Besides the overall financial challenge, where the affordability due to the inflation will play a significant role in the scope of EUMET activities in the next 5 years, we are also facing some scientific and organizational challenges. One challenge is how to access and efficiently use novel data sources that can complement and fill in some gaps in our members' data. The idea is to collectively access data from private weather stations, the automobile industry, crowdsourcing, etc., and develop methods to ensure its quality control and use in data assimilation and post-processing. Another thing that we have been talking about already for a while within our community is how to efficiently move towards input-based forecasting and boardings, where outreach and communication of our information are as important as its content and quality. As a grouping, we also don't contribute enough to the provision of harmonized positions and advice on climate change to decision makers, as well as to the development and provision of services for climate change mitigation and adaptation. The question here is mainly where EUMET can add value at the European level, in addition to what our members are producing nationally, and how it complements the recent developments within the preparedness climate change services. I would like to conclude with the initial sentence from the WMO Secretary General, Peter Itala's message on the occasion of the 2023 World Meteorological Day. He said that our weather and climate and water cycle know no national or political boundaries. International cooperation is essential. Our members are fully aware. Therefore, the use of EUMET is available for collectively performing tasks that none of them would perform alone, that they perform more efficiently together, that add value to what they do on their own, and that collectively address new challenges. And all this improves their services for society and contributes to security, sustainability, and prosperity in Europe. As a final sentence, I would like to repeat the well-known saying, presumably a proverb from Burkina Faso, which says, "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." And EUMET members definitely want to go far. On behalf of EUMET, I wish you all a wonderful celebration of the World Meteorological Day. Thank you very much.
Επειδή έχουμε βγει λίγο εκτός χρονικού προγράμματος, αν θα θέλετε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα για ένα καφέ και να επανέλθουμε σε ένα τέταρτο. Ευχαριστώ. Day, really think a little more about what we call today environmental forecast.
στο εξωτερικό ξέχωρος του Αθήνης προς το Παναχρήστερ, 29. Μόνο 29. Thank you.
Καθίστε παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Παρουσίαση που είναι πάλι βιντεοσκοπημένη θα γίνει από την Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού, τη Δόκτωρα Φλωράν Σλαβιέ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, για όσους δεν γνωρίζουν, ουσιαστικά είναι ένας οργανισμός που συμμετέχουν χώρες. Συμμετέχουν 23 χώρες μέλη. Συμμετέχει η Ελλάδα και την εκπροσωπεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αποτελεί ένα ερευνητικό ινστιτούτο και ουσιαστικά είναι και μια επιχειρησιακή υπηρεσία που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ουσιαστικά παράγει τις παγκόσμιες αριθμητικές προγνώσεις, μέρος των οποίων σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο είναι αυτές που χρησιμοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία για την καθημερινή πρόγνωση του καιρού. Το κέντρο επίσης διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις περιπολογιστών και αρχαία μετεωρολογικών δεδομένων στον κόσμο, ενώ στις πρόσφατες δραστηριότητές τους πρέπει να προσθέσουμε τη διαχείριση σειρά προγραμμάτων του Κοπέρνικους, που είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας Destination Earth της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάλι, αναπτύσσει πρωτότυπα ψηφιακά δίδυμα της Γης. Δηλαδή, προσπαθούν να κάνουν ένα αντίγραφο της γης για τον καιρό. Η κυρία Ραμπιέ τώρα που θα κάνει την παρουσίαση, όπως σας είπα, είναι η Γενική Διευθύντρια από το 2016. Έχει εργαστεί στην Meteo France, στη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ για 2 χρόνια ήταν επικεφαλής του Τμήματος Πρόγνωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ως ειδική σε θέματα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού. Good morning, good morning to you all. I'm really delighted to contribute, although virtually, to this World Meteorological Day in Greece. And I'm going to talk about our vision at ECMWF for the future. So before talking about the future, ECMWF, as you know, is the European Centre for Medium Range Weather Forecast, and we are currently supported by 35 member states. We started in 1975, where we had less than 35 member incorporating states. This is when the convention was signed, and Greece was one of the early member states joining the resources together to pool resources in order to deliver the best meteorological forecast possible in the medium range. So this is in particular a picture of that day, of the Greek representatives, Greek delegates to the signing of the convention. So talking about the future then, what are our science and strategy, as science and technology goals in our strategy for 2030? We are developing a seamless ensemble Earth system. So seamless in terms of scale, from the medium range to the monthly to the seasonal, ensemble because of ensemble forecasting, and Earth system because our system is fully coupled between the atmosphere, the ocean, the land, the sea ice. So that's setting the scene. What we want to do with this Earth system is to maximize the use of current and upcoming observations through consistent and accurate modeling with realistic water, energy, and carbon cycles. We are going to use advanced high-performance computing, increasingly big data, and artificial intelligence methodologies to create this digital twin of the Earth, pushing the limits of what we can do with technology
to bring a breakthrough in realism and interactivity. So everything starts with observations, and of course, to capture the weather, we use this Earth system, as I said, with about 800 million observations, which we absorb in our system every day in order to document the state of the different components of the Earth system. We use a lot of data being exchanged by WMO, in particular by countries, CNOOC observations, and also radio sources, but also all sorts of other observations, and in a great majority, satellites are the bulk of the observations which we assimilate in our system. Now, ensemble prediction, that's very important that we provide this broad range of what the weather will do in the next few days or few weeks. And for that, we know that there are some uncertainties in our initial conditions. We represent those uncertainties. We represent the uncertainties in the model. And in the end, we have this distribution of our ensemble members, about 50 ensemble members per round. That gives us a good distribution of the various parameters and the level of confidence we can have in our forecasts. So what are our deliverables in numerical weather prediction? And what we are trying to do in the future, we are going to try to deliver even more to our member states. In the mid range, up to 2 weeks, the big effort this year will be to increase the resolution of our ensemble system from 18 kilometers mesh at the moment to a 9 kilometer mesh, so quite a big increase in resolution. In the other ranges, so from weeks to months, actually the resolution is not the driving factor, and what we are going to do instead is to do more frequent runs and to add more members. So typically our ensemble will not be constituted of only 50 members, but 100 members, which is a doubling of the numbers of the members. And in the monthly range, the extended range, instead of running twice a week, we run every day of the week. So that should give really much more accurate information to the users. ECMWF is working with the European Commission, in particular for the Copernicus program. We are the computing center for flood forecasts and fire danger forecasts. So both these are dangers that are important, in particular around the Mediterranean. So this helps bridging the gap between communities, which is an important part of the future, between the weather community, but also people doing different applications like flood forecasting, fire danger. We are also running the Copernicus Climate Change Service and the Copernicus Atmosphere Monitoring Service. So for this, we are delivering the state of the atmosphere. We are going back to 1940 now to deliver a continuous view of the atmosphere through our reanalysis, and we are providing monthly bulletins of the state of Europe and also the European state of the climate that we are producing once a year. For the atmosphere monitoring service, Copernicus Atmosphere Monitoring Service, we are producing a lot of products in real time. And what we are doing in particular for the future is we are preparing now for a CO2 emissions monitoring and verification support facility. So that is very important because this will help the different countries to know where they are in the road to verifying the Paris Agreement, the goals of the Paris Agreement. So this was for a broad presentation and where we're going. Now, how do we interact with our member states, and in particular Greece? Beyond receiving our products, our forecasts, of course, member states are very important in providing some expertise, providing some staff and interacting with our staff. And Greece, of course, is doing that. But also, we are providing some dedicated computing power to the Greek Met Service. Our high-performance computing facility is a large supercomputer, now it's an Atos computer in Bologna, and 25% of its resources are dedicated to member states. This is something that Greece has been using for in the last years, and in particular contributing to the Cosmolabs time critical option 2. So this is something that it runs in real time, supervised by the operators at the European Center.
Cosmolabs is the limited area on some of the prediction system developed within the COSMO consortium. The goal is to improve the short to medium range forecast of extreme and localized weather events. It's made up of 20 iterations of COSMO models and is nested on selected members of the ECMWF ensemble system. So this is run using the computing resources at ECMWF. Something else, also the CMEWS project, it is the Southeast European Multi-Hazard Early Warning System. It's a project to create an early warning system for Southeast Europe, as the title says. And HNMS has been involved in the project by sharing numerical weather prediction forecast outputs since early 2020, when the COSMO suite was discontinued in 2022. But in the last couple of years, in the last 3 years, that was the role of the Met Service. You can see there that there is a range of models, and you have the COSMO model being provided by Greece. These model runs are available through a core platform. Then, talking about the future, our output from the data is going to be so big, both our numerical weather output, but also the satellite output from EUMETSAT, that we have decided to jointly develop this European Weather Cloud, which is a framework in which Met Services can have access, member states can have access to our data with some computing power close to the data in order to build their own application, their own thing close to the data to avoid having a big transfer of data. We believe that this is one of the keys to the future. So, HNMS has been working on a project with a workflow there where they take ECMWF initial and boundary conditions together with, in the future, EUMETSAT satellite observations combined with surface observations over Greece, in the future radar as well, and then all this data is extracted and run limited area models on the European cloud on different virtual machines. So this is also a very nice tool that we are developing together with the Met Services, knowing what their needs are. And this is this interaction between organizations, a bit more centralized as ECMWF, and Met Services, and how can we help in the future with new technology. Talking about new technology, machine learning is really now planning to revolutionize the full numerical weather prediction workflow. It can be used for data selection, data screening, quality control. It can be used for data simulation. It can be used also in the modeling part. And finally, in how we develop the different products, like post-processing, in order to then provide some guidance to the broad public, which is the role of the Met Services. But on our side, we really think that machine learning will play a key role in all our workflow of NWP. Destination Earth is also very much a key to the future. Destination Earth is a new initiative by the European Union to provide unique digital modeling capabilities of the Earth to enhance the EU's ability to monitor and model environmental changes, predict extreme events. We are running that together with partners ESA and EUMETSAT, and our role is to provide the first two digital twins and also the digital twin engine, which is a set of tools and a framework in which other digital twins can be embedded. So our first two digital twins are the weather-induced and geophysical extremes digital twin, and also the climate change adaptation digital twin. An example of the weather-induced extremes digital twin. The goal there is really to push the limits of our numerical simulations, and in particular benefiting from large computing resources provided by the Euro HPC joint undertaking to really get an increased resolution of the global runs we are going to provide. But for this, we need some case studies, and one of them is Medikeimianos, which appeared in the Mediterranean in September 2020. You can see here on the top how increasing the resolution of the model. It's a global model, but we have made a zoom, of course, on the
on the area of interest, increasing it from 29 kilometers, which is what our scientists, the resolution our scientists used to develop the next version of the model, to 9 kilometers, our operational resolution. Already you can see better the storm, but when you go to 4.5 kilometers, then it's much more accurate when you compare to the observations, which are the scatterometer SCAT observations on the right there. What's true for the winds is also true for the wind, for the waves, and on the bottom you can see how the significant wave height, as measured by the altimeter, is much better compared to the model when we go to 4.5 kilometers, when these points are much more centered around the diagonal, which is exactly what you would like to see. So the future of weather, climate and water across generations. Well, one of it is really attracting the best talent, the new generations. And sometimes one of the troubles we have at ECMWF and what we had with one location is sometimes it's not convenient for people to move all the way across to Reading. For various reasons, we now have 3 locations, our data center in Bologna and a hub in Bonn where we run our EU projects. So we now have 3 locations, which makes it much easier for our member states in dark blue and cooperating states in light blue for them to actually communicate with them, collaborate with them, and send their staff for meetings or even to come and work a few years with us. So attracting talent is probably going to be easier for us in the multi-site configuration in particular. Talking about the new generations, it's very important to train the next generations. And we have embarked in a new MOOC, a massive open online course on machine learning in weather and climate. This is the first time ECMWF is running a MOOC, and it has been started recently in February, but it's still going on now. So, as a conclusion for this World Meteorological Day, I would like to highlight collaboration, talk about WMO and collaboration. So, celebrating this day is a very special opportunity. Whilst the WMO was created it's only 63 years old in a way, but there was the predecessor, the International Meteorological Organization, which was actually created in 1873, which is 150 years ago. So what an existence has been from the WMO. And the theme that WMO has chosen for this very special World Meteorological Day is inspiring. The future of weather, climate and water across generation is what unites our community. When thinking about or planning for the future of weather and climate prediction, one gets tempted to focus on supercomputing, the Internet of Things, scientific advances. And of course, they are paramount to progress, but I'd rather focus on what it, I think, is and will continue to be key to our community success, and that is international collaboration. Scientific and technological advances are nothing if they are run in silos and kept to the benefit of one nation or one organization. And the past few decades have shown us how much can be achieved when we join our forces, when we work together with our member states like Greece, and also much beyond. And I believe we can go so much further yet. We can explore further the talent and expertise that each nation can bring and contribute. We can learn from each landscape specificity, and we can share our cultural heritages for the benefit of all. The WMO is our community linchpin. They are the glue that keeps us together. And their role in data exchange is allowing us all to progress, and none of us in our weather and climate community to actually do our job without them, without WMO. It is unique and indispensable. And today is our opportunity to celebrate them. So with these words, that concludes my talk, my sort of vision for the future. And again, I would like to say how delighted I have been to share this day with you. And I wish you a very successful World Meteorological Day. Thank you. Ήθελα να παρακαλέσω, υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε λίγο τις κουρτίνες, μπορείτε να κάνετε κάτι, γιατί νομίζω δεν φαίνεται καθαρά, αν γίνεται.
ναι. Οπότε προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση που είναι βιντεοσκοπημένη. Είναι του καθηγητή, συγγνώμη, του δόκτωρα Γκί-Πιέρ Μπρασέρ. Ο κύριος Μπρασέρ, όπως είπε και ο κύριος Ζερεφός, έχει εργαστεί στο Max Planck, το ερευνητικό κέντρο της Γερμανίας, αλλά και στην Αμερική, στο ENCAR. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας και ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ατμοσφαιρική χημεία. Οπότε περισσότερα θα μας πει για το πώς, όπως λέει και ο τίτλος της παρουσίασής του, ουσιαστικά από τον καιρό, από την πρόγνωση καιρού στην πρόγνωση στις περιβαλλοντικές προγνώσεις, θα έλεγα. So I would like to say hello to all of you. And today I would like, at the occasion of this WMO day, really think a little more about what we call today environmental forecast. So the tradition has been to do and improve, essentially, forecast of our weather, our meteorology. But in reality, we can ask ourselves if we could be considering the broadening of this approach to a more viable, more processes than the physical weather that we have been considering. And like a number of institutions today, can we really move into the use of coupled environmental models to really look, of course, at the weather, of course, at the way we are perturbing our environment. And so, by coupling all these models, we could be looking at things like extreme weather, which we already do, climate-induced health impacts, transport of toxic nuclear waste, also transport of viruses, diseases, issue related to flooding, drought, water availability, but air pollution also. And then we could go on with talking about habitat changes, biodiversity loss, and then put everything into a single approach, a single context, because if we want to mitigate the effect of humans in particular, or maybe take adaptation measure, we need to look at different aspects in different scale of time and space and try to integrate all that into an information system. And so let's take the chemical weather as an example, which is another word for basically air pollution. And chemical weather forecasts are fundamentally based on similar methodology than essentially what we're using today for numerical weather prediction. Using data from space, using data from aircraft, from the surface, maybe from ship, we're analyzing, we're integrating, we're assimilating all these data into a system that can be used then to basically drive a number of models at different scales, global scale, continental scale, regional scale, local scale, and even urban scale. So if we look at a chemical weather forecast system, we see very many similarities with the traditional weather that is shown here on this graph. We need to know, of course, in addition to the temperature, winds, convection, precipitation, boundary layer physics, etc., we need to know the surface emissions of chemicals. And they are related to activity information, traffic, energy production, for example. We're using satellite observation, not only on weather, but also on atmospheric composition. We're using in situ measurements made at the surface, made by ships. All that comes into a system that includes the physical weather and the chemical weather, weather and the air quality, to do a prediction that can be done at the global and regional scale, but can also be done at the sub-regional and local scale. We have to identify uncertainty, quantify it, we need to evaluate the products, and finally, once we generate the product, we have to distribute them to create an information system.
Now this is already what ECMWF is doing when it does its global air quality forecast in the CAMS Copernicus Atmospheric Monitoring Survey that they are providing. They're using data from space in particular that they assimilate. Of course, they know about emissions, about interaction with the surface. They have models to transport, remove, transform atmospheric constituent in the virtual world, and then they provide forecasts and look at impacts on air quality, on climate forcing, the ozone in the stratosphere, radiation emission, etc. This is an example. This is carbon monoxide as it is predicted by CAMS for today. And you see the influence, of course, in China, Asia in particular, of the large industrial activity, energy production, and the release of CO2, of CO in the atmosphere. You see the impact of biomass burning in Africa. You see the impact of some urban areas that are appearing in the global scale. Those predictions are made with a 40 kilometer resolution. But they are global. And so if we want to downscale them, we have to do a bit more than that. And one of the approach is to use multi-models to build an ensemble of prediction at the regional scale. We did that for China here in the project for Marco Polo and Panda 2 projects supported by the European Union. You see here essentially the schematic data flow. We have 9 models. They forecast the air quality based on forecast of the normal weather, meteorological weather. We do a little bit of post-processing, create a central database, calculate the mean or the median of the ensemble, produce essentially a forecast. This is an example here where we forecast PM2.5, NO2, and ozone from the top to the bottom in Beijing. And what do we see? We see essentially the forecast in black. This is the median of the 9 models. And in red, we see the observation at the stations in Beijing. And of course, we are pretty happy with some of the prediction, not so happy with some others. This was done in December 2016. This is done by a regional models. And of course, today we have even global models that have this zooming capability on regions of interest where more higher resolution information is needed. Now we can go beyond the urban or the urban scale or the regional scale by going to suburban neighborhood scale possibilities. And of course, in this case, we have to deal with the turbulence, the very complex environment, the presence of a building. The boundary layer is very, very, very different, very much more complex, and we can use, of course, traditional mesoscale model at high resolution. You see here again for China, in fact, we're going to zoom towards Hong Kong. You see first on the left, the first domain covering almost all China, and then domain 2, 3, 4, focusing, and finally arriving at a region, at a resolution where we embed a large AD simulation approach with an horizontal resolution of about 33 meters to reproduce what is happening in the city. We have, of course, to include emissions from road, traffic, from point emissions, essentially energy production plants, marine emissions in the harbor of Hong Kong, and the other resolution, at very high resolution, of course, to account for the details. And here's, for example, the result, the simulation, the prediction that we provide. On the top you see nitric oxide, on the bottom you see ozone, on the left you see the prediction at 900 meter resolution. As you move to the right, you see higher resolution, 100 meters in the middle, 33 meters on the right, and then you see appearing a lot of structure that normally you would not see. In the regional model with a medium or lower resolution, and you see essentially a live evolution of what's happening based on the traffic, based on the emissions that you have, and the turbulent structure of the boundary layer.
Now, this is pretty expensive to run every day, and so there is now a tendency to try to replace those expensive, computationally expensive model by artificial intelligence system, where basically you train your deep learning system to do forecasts using real-time observation, both on air quality and on weather, and using a chemical scheme to basically simulate by analogy with your model using intelligent artificial to provide variability from day to day. So this is essentially what can come up to enhance a little bit what I was just presenting at the beginning. I should add that today we are moving now to addressing basically climate issue at a higher resolution also. The goal is to go to about 1 kilometer, and this is part of the project, the EU project supported by ECMWF, the European Space Agency and EUMETSAT, called Destination Earth, aimed at developing high accuracy digital model of Earth to monitor the effect of natural and human activity on our planet, to anticipate extreme events and to adapt policies to climate-related challenges. So there is a lot of things happening both in the world of climate and weather and air quality today that are initiatives that are part of the Green Deal in particular, and I hope very much that the Greek colleagues, the meteorological services in Greece will be able to contribute to all these new endeavors that exist. So I would like to thank you very much and wish you all the best in this WMO day. Thank you very much. Προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση και ουσιαστικά στην ενότητα EUMETSAT. Ο EUMETSAT είναι ο οργανισμός που αποτελείται, είναι διακρατικός οργανισμός, αποτελείται από 30 μέλη και ουσιαστικά έχει στη διάθεσή του μια σειρά δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τη μετεωρολογική υποστήριξη της Ευρώπης και παγκοσμίως. Ουσιαστικά είναι η Ευρωπαϊκή Επιχειρησιακή Υπηρεσία που παρακολουθεί τον καιρό, το κλίμα και το περιβάλλον μέσω αυτών των δορυφόρων, οι οποίοι παρατηρούν την ατμόσφαιρα και τις επιφάνειες των ωκεανών και της ξηράς 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Θα ξεκινήσουμε με απλά ένα καλωσόρισμα για τη γιορτή μας από τον Γενικό Διευθυντή του EUMETSAT, τον κύριο Phil Evans, ο οποίος έχει εργαστεί στο Met Office, προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, έχει εργαστεί στο Met Office για πάνω από 30 χρόνια σε θέματα τηλεπισκόπησης και προσομοίωσης του καιρού. Και στη συνέχεια υπήρξε Διευθυντής Προγραμμάτων Φυσικής στο Ινστιτούτο Φυσικής της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι ένα πολύ σημαντικό Ινστιτούτο, ως υπεύθυνος για την εκπαίδευση και τα προγράμματα επιστήμης και καινοτομίας. Dear Brigadier General Posakis, dear colleagues, it's a pleasure to be here with you today to celebrate World Meteorological Day. And it seems particularly fitting as Greece was the birthplace of the founder of meteorology, Aristotle, who wrote much on the subject but was the first person to describe the hydrological cycle. The theme of this year's World Meteorological Day is the future of weather, climate and water across the generations, and this is very appropriate for EUMETSAT because this is exactly what we're preparing for. Climate and severe weather events are taking a very high toll on all of us, and it's never been more important to monitor climate and monitor the weather to ensure that our community are providing the best data and services to decision makers and citizens to help them deal with the impacts of severe weather events. Now, it's easy to underestimate the impact of severe weather on society. But the European Environment Agency estimated that over the last 40 years, climate and weather-related events cost the European economy more than 500 billion. And over the same period,
cost up to 145,000 lives. In the World Economic Forum's most recent global risk assessment, the top 10 risks over the next 2 years, 5 of them are weather and climate related. And then if you look at the risks over the next 10 years, 6 of them are weather and climate related. And of course, Greece is no exception. In 2021, Greece lost over 130,000 hectares of forest to forest fires. 2022 was dry, exacerbating a long-term trend of low rainfall and low soil moisture. And in 2023, January, Greece saw an intense snow and rainfall event leading to flash flooding that impacted thousands of people. Now, at UMETSAT, we are about to embark on a new generation of missions that will help our member Met services to deal with these events. The first of our next generation of satellites, Meteosat third generation, was launched in December last year from Kourou. Now, this is an imaging satellite, and it will be followed by another imaging satellite and a sounding satellite. Now, this will provide 50 times more data to end users and data of a higher quality and more relevance, and it will be extremely important for improving short-term forecasts which allow us to mitigate the impacts of severe weather events. From 2025, we'll be launching the next generation, the first of our next generation of low Earth orbit satellites, METOP second generation, and this is expected to help revolutionise forecasts out to 10 days in the coming years. In addition to that, we are looking to how we can best exploit new technologies. Development in the space sector, new space, provide new ways of launching innovative instruments. AI and machine learning potentially has profound implications of what we can do. The end objective is to make sure that we can provide even better data to support our end users in providing better information for society, to ensure that there is the best information for monitoring, forecasting, and mitigating the impact of severe weather events. So, at this point, I'll wish you a happy World Meteorological Day, and I'll leave you with Sean Burns, who will give you more details in how UMETSAT is preparing for the future of meteorology over the coming decades. Thank you very much. I welcome Mr. Bez, who is basically sitting there all this time, listening to Greeks. So, please. Thank you very much. So I'm very, very happy to be here in person to thank you, for Brigadier General Bousakis, for the invitation. I'd like to give you some more information about our plans for the future. I'm also very interested in the fact that not far from here, Aristotle wandered around thinking about the weather and how it all works. And obviously that the Greeks had a very fundamental understanding of the weather before that, from the myths where Zeus and Poseidon were both brothers. So noting that weather, god of weather and the god of oceans was very linked. So I would like to start off first of all, telling you about what we do as MATSIS. As Phil has already said, the total losses due to weather, and I say what we do, I mean this not just as UMETSAT, but as all the people involved in predicting weather in this room, and also ECMWF and all the other MAT services. So losses, this is just in Europe, amount to almost over $500 billion over the last 40 years and over nearly 150,000 lives. And just in 1 year, the US loss and damages was $100 billion. So how can weather forecasting benefit Europe? First of all, in protection of property and infrastructure. There's also added value to the European economy and also private use by the European citizens, but also protecting lives and for all of us. And this can total €60 billion in a year.
So this is an enormous amount of money we invest, but the rewards to society are enormous as well. This is one of my favourite slides to show how satellite observations contribute to NWP. It shows you over the years how satellite data combined with surface observations as well, which are very important as a combined system to improve forecasts, improve the skills of the forecast over the years. So you can see in the top right hand corner on the right that the uncertainty in forecasts has reduced dramatically over the years. What are UMITSAT actually doing over the next few years? We're going to be very busy, as Phil has hinted at. It's just to remind you that our primary objective is to establish, maintain and exploit the European system of meteorological satellites. But we also contribute to the operation monitoring of the climate and detection of global climate change. This is something that was added to our convention after we were established, but is obviously now one of the most important parts of what we do. We have our current set of satellites. So on the right-hand side, we have METESAT 10 and 11, which, in fact, 2 days ago, were swapped over. METESAT 10 is now doing a full Earth scanning over Europe and Africa. And then METESAT 11 is moving to 9.5 degrees to do the rapid scanning service. METESAT 9 is over the Indian Ocean now, and METON B and C our low Earth orbit satellites. On the left hand side you can see our Copernicus satellites, which are Sentinel 3A and 3B, which are basically doing our marine services, JSON 3 and Sentinel 6 Michael Friedrich, which are our topography missions, so surface sea height. And here we have our plans for the near future. We had the launch of MTG-I1, so the first imaging satellite, and we are already getting the first images and preparing them to show to, first of all, the public the first image, and then also to the scientific community who can evaluate our images, and hopefully by the end of the year we should be ready to have an operational service. And we're also building capabilities in our member states to actually use this data, so we're taking a great amount of time to actually build and visit all the different member states to make sure they can use this data. Then we're going to launch a sounding satellite, and after that we're going to launch the next imaging satellite, which will be a rapid scanning service over Europe, producing scans every 5 minutes. So this is an enormous amount of data, and it's going to, I think, revolutionise how nowcasting is done over Europe and Africa. And then we have the low Earth orbit satellites, so the METOP next generation, which will be launched in 2025 and 26. This shows you where our facilities are. So we actually receive all the data in Italy and in Switzerland, and then we also then process all the data directly in UMITSAT and then distribute the data. And I'll come on to a bit more about the distribution later. And the same for METOP. We actually receive the data in the northern hemisphere in Svalbard and in the southern hemisphere in McMurdo, and then combine the data and send the data to users in Darmstadt. There's several other things we're working on, so we have to follow on from the ocean altimetry that we're currently doing. We will launch a Sentinel-3C in around 2025. Then there's what we call EPS AEOLUS, which is a follow-on from the current AEOLUS satellite that's operated by ESA, which is a wind LiDAR. Then we have EPS Sterna, which is a constellation of microwave images. And then we have the radio occultation constellation, where we actually buy data and distribute this data to our users. We also have a carbon dioxide monitoring mission, which is firstly we're going to have MicroCarb, which should launch next year, which is a French mission, and we'll distribute this data, and that should be followed by what we call CO2M, which is a twin satellite at the moment system, where we're actually monitoring greenhouse gases.
So the OLIS measures wind speed and direction using light reflected from particles carried by the wind. So this is we'll be responsible for the overall system development of the ground stations, the data processing, dissemination, archiving, and also the launch and reopening. ESA, European Space Agency, is procuring this satellite for us. And Sterna, we'll have 6 microwave sounding satellites in 3 orbits, and this is complementary to our own METOP second generation satellites and the American GPSS satellites. And again, we'll do all the development of the ground segments, and with ESA contributing to the having a prototype satellite and then actually developing the follow-on satellite. And both these systems, currently we're looking to our member states to fund these, so we go to the member states next year to actually ask for contributions for these very important satellite systems, and hopefully launching in 2028 or 29. So it's quite a short development time for these satellites, typically, which take 10 to 15 years, we're going to do it very quickly now. You've heard from ECMWF and the previous speaker about the European weather cloud and also Destination Earth, but I'd just like to highlight that our own dissemination systems, which is UMICAS, which is a satellite-based dissemination system, a bit like a TV reception station, you can receive all our data on a single small dish. You can also receive the data via the internet on a similar system. You can also pull the data from what we call our data store. You can transform the data using what we call data tailor to whichever specific formats you wish. And you can also visualize the data directly on our web portal. And I think the previous speakers also talked about Destination Earth, so I won't dwell on this. Also important for UMISAT is our satellite application facilities, who take all our data and produce more products, including the OSISAF, all the different SAFs. They're spread over Europe and actually operated by our member states. And I think my last slide is just to state that international cooperation is really important. I mean, I've talked about how we collaborate in Europe, but also throughout the world. It's a global Earth system that we look at, and it's important to get all the data from all different providers and work together to produce predictions that we can all use. So with that, I'd like to thank you. Και προσταμένη του Τμήματος Κλιματολογίας της ομώνυμης Διεύθυνσης, κυρία Άννα Μαμάρα, δόκτωρα Άννα Μαμάρα, να είναι πιο σωστή, θα κάνει μία σύντομη παρουσίαση μιας εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην υπηρεσία μας. Πανουσιολογιότατε, κύριε Διοικητά, κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, καλημέρα. Με αφορμή το θέμα του φετινού εορτασμού της ημέρας μετεωρολογίας, ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του WMO να μετατρέψουμε την επιστήμη σε εφαρμογές και εργαλεία χρήσιμα για την κοινωνία, έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για να αντιμετωπίσει επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε μια εφαρμογή έτσι ώστε να εκδίδονται αυτόματα οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις κάθε φορά που οι μετεωρολογικές συνθήκες ξεπερνούν κάποια όρια. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ιδέα για την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής και ο σχεδιασμός της ανήκουν στον προηγούμενο υποδιοικητή της ΕΜΗ, τον κύριο Ναδρανιστάκη. Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε από τον πρόσφατα αποχωρήσατε διοικητή της ΕΜΗ, τον πτέραρχο κύριο Σιδερίδη. Ωστόσο, επειδή η ΕΜΗ έχει συνέχεια, η προσπάθεια αυτή ανταλλάστηκε από τον νυν διοικητή, τον ταξίαρχο μετεωρολόγο κύριο Μπαρσάκη. Η εφαρμογή μας δίνει προειδοποιήσεις για 6 παραμέτρους, για υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες, ιετό, χιόνι,
άνεμο και κεραμική δραστηριότητα. Χρησιμοποίησαμε χρωματικό κώδικα έτσι ώστε οι προειδοποιήσεις να γίνονται εύκολα αντιληπτές και κατανοητές στο ευρύ κοινό. Ο χρωματικός κώδικας έχει να κάνει με την ένταση των φαινομένων ή την επικινδυνότητά τους. Το πράσινο χρώμα δυστυχεί στο ότι δεν έχουμε καμία προειδοποίηση. Το πρώτο επίπεδο προειδοποίησης είναι το κίτρινο. Αφορά μέτρια ένταση φαινόμενα τα οποία μπορεί να